επίσημο ρωσικό βίντεο δείχνει την παράταξη των νέων πυρηνικών πυράβλων YARS. Σε νέο αποκαλυπτικό βίντεο της Βιέσδα φαίνονται οι διαδικασίες αντικατάστασης των παλαιότερων πυράβλων πυρηνικής αποτροπής TOPOL με τους νεότερους διυπηρετικούς βαλιστικούς πυράβλους YARS της Μόσχας. Σύμφωνα λοιπόν με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ο πυρηνικός επαναξοπλισμός συνεχίζεται στην περιοχή της Καλούγα. Οι διυπηρετικοί βαλιστικοί πυράβλοι πυρηνικής αποτροπής YARS αντικαθιστούν τους προηγούμενους πυράβλους TOPOL. Η διαδικασία, σύμφωνα πάντα με τους Ρώσους, είναι αργή. Αναφέρεται πως οι πυρηνικοί επιστήμονες της χώρας προτείνουν να μην γίνεται βιαστικά η όλη διαδικασία. Για λόγους ασφαλείας, τα οχήματα που μεταφέρουν τους YARS δεν ξεπερνούν το όριο ταχύτητας των 20 χιλιόμετρων την ώρα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση επανεξοπλισμού πραγματοποιείται ανήμερα της Εθνικής Γιορτής των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων της Ρωσίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά τεθωρακισμένων οχημάτων, τα οποία θα κινηθούν 2 ώρες μέχρι να παραδώσουν τους πυρηνικούς πυράβλους YARS σε ένα ειδικά προετοιμασμένο εκτοξευτή. Τα ρωσικά οχήματα στάθηκαν στο τμήμα Κοζέλσκαγια των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων. Ακόμη και όταν ο YARS εισέρχεται στην συστοιχία, η εργασία των Ρώσων δεν τελειώνει. Ο στρατός θα χαμηλώσει τον εκτοξευτή, ο οποίος στο τελικό στάδιο θα φτάσει σε βάθος 30 μέτρων κάτω από το έδαφος. Η εργασία αυτή απαιτεί αρκετές ώρες για να ολοκληρωθεί. Η καταπακτή εκτόξευσης αναφέρεται πως μπορεί να επιβιώσει από κάθε όπλο ακριβίας που υπάρχει στον κόσμο. Αλλά σύμφωνα με τη Σβιέσδα, οι Ρώσοι έχουν ακόμη πολύ δρόμο μπροστά τους. Το δυσκολότερο μέρος της διαδικασίας είναι να τοποθετηθεί ο πύραυλος στον εκτοξευτή, μιας και το προσωπικό πρέπει να αφήσει τη μονάδα με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, έτσι ώστε ο πύραυλος να κινηθεί ομαλά μέσα στον εκτοξευτή. Για να επιτευχθεί αυτό χωρίς προβλήματα, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ειδικές συσκευές, οι οποίες δίνουν στον πύραυλο την επιθυμητή κλίση. Στην αρχή φαίνεται σαν ο YARS να αιωρείται στον αέρα, ωστόσο έπειτα το σύστημα ανεφοδιασμού μεταφέρεται σε κάθε τη θέση. Άλλος ένας πύραυλος θα τεθεί σε λειτουργία όπως προγραμματίστηκε. Η πατρίδα θα λάβει άλλο ένα μοντέλο όπλου πυρηνικού πυράβλου, ο οποίος θα μας επιτρέψει να λύσουμε οποιαδήποτε σημαντικά ζητήματα προκύψουν σε στρατηγικό επίπεδο, φαίνεται να δηλώνει ο Αλεξέη Σοκόλοβ, διοικητής της πυραυλικής μεραρχίας. Για να δούμε όμως, ποιος είναι ο YARS. Σύμφωνα με το άρθρο της Βιέσδα, δηλαδή του μέσου ενημέρωσης του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ο YARS είναι ένας πυρηνικός διυπηρωτικός βαλιστικός πύραυλος αποτροπής, ο οποίος αποτελεί όπλο του 21ου αιώνα που αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως το πυραυλικό σύστημα TOPOL. Οι Ρώσοι δηλώνουν με αυτοπεποίθηση πως μπορεί να αποθήσει κάθε εχθρό επιδεικνύοντας βεληνικές 12.000 χιλιόμετρων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.